Το ένα είναι η οικογενειακή μου ζωή. Δηλαδή, έως ότου αποχωρήθηκα βιαίως την οικογένειά μου. Δηλαδή, το 1947 που με πιάσαν και πήγαν στην Ικαρία και από εκεί έκανα πολλά χρόνια να ξαναδώ τους δικούς μου. Μέχρι τότε, δηλαδή, πόσο ήμουν τότε, 25 γεννήθηκα, 22 χρονιών. 22 χρονών ήταν τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Πατέρα, παππούς ο κριτικός, παππούς ο Σμηνιός. Αυτή ήταν η όαση. Και η δεύτερη ήταν η εθνική αντίσταση. Δηλαδή, όταν πλέον μπήκαμε μέσα στη μέθη της αντίστασης, στην αρχή ήταν βήματα ενδυλά, φοβισμένα, αλλά όταν άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και αυτή άρχισε με τη νίκη στο Στάλινγκραντ, τότε αναπνεύσαμε οι Έλληνες. Ήταν αυτό που ερχόταν σίγουρα πια. Δηλαδή, τότε οι Έλληνες και νομίζω όλος ο κόσμος ήταν σαν ένα χέρι να κρατάει το κεφάλι μας κάτω από το νερό, να μην μπορούμε να ανασάνουμε. Και να πνιγόμαστε και λέμε και ξαφνικά ξυγώνουμε. Τότε λοιπόν, μετά από αυτό ακολούθησε και η πτώση του Μουσολίνη, δηλαδή είχαμε και τους Ιταλούς, μεγάλωσε το κίνημα και υπήρχαν βέβαια το στοιχείο το αγωνιστικό που για μένα ως κριτικό, τότε που λέμε δεν θέλω τώρα τις μπαλωφιές, δηλαδή τότε είχα όπλα και πολεμούσα με τα όπλα και μου άρεσαν τα όπλα. Κάνε πολλές μάχες μέσα στην Αθήνα. Εγώ ήμουν του Ελλάς Αθηνών. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι η Αθήνα πήρα. Είχαμε 20.000 όπλα. Κάναμε μάχες κυρίως με τσολιάδες πιο πολύ. Αλλά κάπου ήταν και οι Γερμανοί δύσκολοι. Αυτοί σαν αντίπαλοι. Το κυριότερο όμως ήταν η ανάπτυξη, ψυχική εφορία του λαού. Δηλαδή, άρχισε να δημιουργείται μέσα στον ελληνικό λαό ένα κλίμα τέτοιας μεγάλης εφορίας, τέτοιας ευτυχίας, τέτοιας τελείωσης. Δηλαδή, όσο το τέρας του φασισμού κατέρεε, τόσο πλέον αυτά τα τραγούδια που λέγαμε ότι θέλουμε και πανανθρώπινη τη ελευθεριά, τραγούδια, τα πιστεύαμε πια. Γιατί λέγαμε ότι μέσα αυτό το κακό γεννιέται πλέον ο πραγματικός κόσμος. Ένας κόσμος πρώτα απ' όλα χωρίς πόλεμο. Δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι θα υπάρξει πλέον δυνατότητα. Δηλαδή, δυνατότητα γιατί μπορεί να υπήρχε ένας τρελός να πει κάνω πόλεμο. Κόβαμε το χέρι αμέσως. Μετά από αυτά που έγιναν γύρω μας, τα βλέπουμε μέσα στη χώρα μας και είπα, ποιος θα το έκανε αυτό το πράγμα. Θα υπήρχε πόλεμος, θα υπήρχε ειρήνη, θα υπήρχε ανάπτυξη, θα υπήρχε τέχνη. Η λαϊκή τέχνη είχε βγει μπροστά. Λοιπόν,